Νότιος τομέας, με επίστοση για το 2021 ίσως το μεγαλύτερο ποσό, 35 εκατομμύρια περίπου, εκ των οποίων ουσιαστικά τα 18 εκατομμύρια θα τα δώσετε για το Καλλιρικόρνο. Ουσιαστικά συνεχίζεται το στρατηγικό στόχο σας που ταυτίζεται πλήρως με την προηγούμενη αρχή της κυρίας Δούρου, κατ' εντολή των επιχειρηματικών ομίλων και του τουριστικού κεφαλαίου να γίνει το παραλιακό μέτωπο ένας προορισμός υψηλού επίπεδου. Σας τα ξαναλέμε, γιατί από ό,τι φαίνεται δύο δουλειές δεν λαμβάνετε υπόψη σας τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών, πολύ περισσότερο τώρα, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Φαίνεται καθαρά από το σύνολο του υπολογισμού σας ότι δεν έχετε καμία επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα. Η πανδημία ανέδειξε με το χειρότερο τρόπο ότι και στο νότιο τομέα υπάρχουν οξυμένες ανάγκες τόσο στην υγεία, στην ανάγκη ελεύθερων χώρων και άθληση, αλλά πολύ περισσότερο και στην εκπαίδευση. Εξακολουθείτε να μην διεκδικείτε κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και αυτό φαίνεται και στο νότιο τομέα, αφού οι ανάγκες στους 8 δήμους της περιοχής, παραδείγματος χάρη με την υποχρεωτική προσχολική αγωγή, αυξάνονται για νέους παιδικούς σταθμούς και σχολεία, εσείς το μόνο που έχετε να καταθέσετε είναι προσθήκη μιας αίθουσας σε δημοτικό του ελληνικού. Και να δούμε, 8 δήμοι και πουθενά δεν υπάρχει μέρημνα για να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια υγεία για τους 529.000 περίπου κατοίκους. Και βλέπουμε μόνο δύο αθλητικές υποδομές για τους 8 δήμους. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι το πρόβλημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης το θίξαν και οι προηγούμενοι ομιλητές μας των περιοχών τόσο με το ρέμα της προδάφνης στα νότια και τα άστια, όσο και με το Κεφισό είναι σοβαρό. Προϋπολογίζεται λοιπόν 985.000 ευρώ αποχηκευτικά σύνολο, όταν την ίδια στιγμή δίνεται κοντά σε 3 εκατομμύρια για αναπάσεις δρόμων, πλατείες και σταθμού. Δεν σχολιάζουμε βέβαια τα 200.000 ευρώ για τον τεχνικό σύμβουλο για το Φαλλυρικό. Όμω, θα το κουβεντιάσουμε και σε επόμενο περιφερειακό που έχουμε ζητήσει και δεσμευτεί κάτι. Όμως, το έχουμε τονίσει και πέρσι ότι αν δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα και όχι αποσπασματικά για το σύνολο όλων των Δήμων, τόσο στο νότιο τομέα όσο και γενικότερα στην περιφέρεια, βλέπω να γίνεται Βενετία αντί για Γαλλική Ριβιέρα, έτσι όπως την ονοματίζεστε, την περιοχή εκεί. Τόπος δηλαδή προορισμού, απαγορευτικός για τη μέση λαϊκή οικογένεια, εργασιακές σχέσεις γαλέρας, ψίχουλα μισθή, 12 ώρες εργασίας. Εμείς λοιπόν το παραλιακό μέτωπο, έτσι όπως έχουμε ξανατοποθετηθεί, το θέλουμε με άλλη κρίση υγιής, συνάδελφοι. Το θέλουμε με ελεύθερους χώρους για αναψυχή, δωρεάν ανοιχτές παραλίες και δυνατότητα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ποιοτική λαϊκή κατοικία που έχει ανάγκη ο νότιος τομέας, δομές εκπαίδευσης και υγείας. Και όλα αυτά αποκλειστικά με ευθύνη του κράτους, χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτών και με δωρεάν ελεύθερη πρόσβαση. Θέλουμε τη δημιουργία πάρκου υψηλού πρασίνου, την ανάπτυξη του γηπέδου ποδοσφαίρου εκεί, την καταχώρηση ναυπηγητικού χαρακτήρα της Μαρίνας και δραστηριοτήτων εκεί του σωματείων. Φυσικά, εμείς οι κάτοικοι εκεί δεν βλέπουμε θάλασσα καθόλου. Το καταλαβαίνετε και μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και με φωτογραφίες. Κουβέντα δεν γίνεται για μια σειρά έργα που θα ήταν ανάσα ζωής, όχι μόνο για το νότιο τομέα, το δυτικό, το κεντρικό παντού και για την περιοχή του Ελαιώνα. Ή την υπογειοποίηση του προαστιακού που τη ζητάνε κάτοικοι της περιοχής και θα μπορούσε να καλυφθεί για την ανάγκη με χώρους πρασίνου, αθλητισμού που δεν το κουβεντιάζεται καν στον προϋπολογισμό. Τώρα, κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τις μεταφορές των μαθητών, έχουμε ξανατοποθετηθεί. Τα 22 εκατομμύρια που δίνεται δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Είναι απαράδεκτη η δέσμευση για εμάς για τα όρια χιλιομετρικών αποστάσεων που μπαίνουν μεταξύ σπιτιού και σχολείου, ειδικά σε περιοχές που πάσχουν από μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιμένουμε ότι η μόνη ασφαλή λύση για τη μεταφορά των μαθητών μας, ειδικά σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, είναι ο δημόσιος ενιαίος φορέας μεταφοράς, σε ιδιαίτερες συνθήκες θα κάλυπτε το σύνολο των αναγκών των μαθητών. Αν θέλετε λοιπόν να καλύψετε τις λαϊκές ανάγκες, ουσιαστικά όλη του λεκτρονοπουδίου της περιφέρειας διεκδικήστε από τον κρατικό προϋπολογισμό χρηματοδότηση. Αλλά δεν θέλετε κάτι τέτοιο και το αποδεικνύεται και άλλη μια φορά ο σημερινός προϋπολογισμός. Όλα αυτά εξυπηρετούν τη λογική κόστους-οφέλους για την εξυπηρέτηση και για την αύξηση ουσιαστικά των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου των ιδιωτικών επιχειρήσεων και όχι τις δικές μας ανάγκες. Και επειδή, κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκα από προηγούμενο ομιλητή σχετικά με τα κρούσματα, ότι δεν είχαμε κρούσματα σε μονάδες ηλικιοπερίθαλψης ηλικιωμένων. Αναρωτιέμαι, στη Νέα Μάκρη, στην κλινική του Περιστερίου, στο γυροκομείο του Μοσχάτου, στο Καλαμάκι, όλες αυτές οι δομές δεν ανήκουν στην περιφέρειά μας, ανήκουν σε κάποια άλλη περιφέρεια. Ευχαριστώ πολύ.